Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής Κρήτη σήμερα και θα επιστρέψουμε για λίγο πάλι στο Ρέθυμνο. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Οδυσσέα Παξινό. Έναν άνθρωπο ο οποίος αποτελεί τον επικεφαλής μιας ομάδας που νομίζω φροντίζουν για τον θαλάσσιο πλούτο αυτού του νησιού και όχι μόνο. Φροντίζουν για την, Χελώνα Καρέτα Καρέτα. Μιλάμε για το Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας Αρχέλων και θέλω να τον καλησπερίσω. Κύριε Παξινέ, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καταρχάς πήραμε αφορμή με βάση την πρόσφατη είδηση που διαβάσαμε όλοι στο διαδίκτυο και είχε να κάνει με την πρόσφατη έτσι περίθαλψη μιας χελώνας καρέτα-καρέτα, την οποία απελευθερώσατε χθες, αν δεν απατώμε, ή προχθές. Την αφήσατε να επισκεφτεί και πάλι το δικό της, το φυσικό περιβάλλον. Και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό. Όλοι τη γνωρίσαμε αυτήν την χελώνα ως τον Γουάλας, την Γουάλας, δεν ξέρω γιατί γένους ήταν η συγκεκριμένη χελώνα. Τον Γουάλας, σωστά. Τον Γουάλας. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο. Ο Γουάλας λοιπόν είναι μια αρσενική καρέτα-καρέτα. Βρέθηκε πριν ένα ακριβώς χρόνο στην περιοχή στα Φαλάσσαρνα. Μεταφέρθηκε με τη βοήθεια του λιμενικού, εθελοντών αλλά και απλού κόσμου ουσιαστικά. Μέσω της ANEC Lines μεταφέρθηκε στην Αθήνα, στο κέντρο διάσωσης του Αρχέλων, του Σύλλογου Προστασίας για τη Θαλάσσια Χελώνα, όπου ξεκίνησε και η θεραπεία του. Η θεραπεία του διήρκησε σχεδόν ένα χρόνο και 1η Ιουλίου του 2019 τον αφήσαμε και επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον. Στα Μισήρια Ρεθύμνου νομίζω έγινε η συγκεκριμένη απελευθέρωση πλήθους κόσμου και νομίζω έχετε πολλούς υποστηρικτές και αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Δείχνουμε τελικά κάποιες ευαισθησίες είτε στο σύνολό τους οι κριτικοί είτε και οι ρεθυμιώτες που ξέρω ότι η δράση σας είναι ιδιαιτέρως έντονη στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου. Ακριβώς. Και στο σύνολό της η Κρήτη αλλά και συγκεκριμένα το Ρέθυμνο. Κάθε χρόνο δέχεται τον Αρχέλων, 20 χρόνια βρισκόμαστε στην Κρήτη και κάθε χρόνο είναι και καλύτερα η προσέλευση του κόσμου και το πόσο μας βοηθάνε. Είτε αυτό είναι με το απλά να ενημερωθούν, είτε σε μορφή δωρεών, είτε και με εθελοντική εργασία πολλές φορές. Πόσο σημαντική τελικά είναι η διαφύλαξη αυτού του είδους, κύριε Παξινέ? Η διαφύλαξη όχι μόνο αυτού του είδους, αλλά οποιοδήποτε είδους, είναι πέρα ότι είναι κομμάτι του φυσικού μας πλούτου και της βιοποικιλότητας. Η απομάκρυνση οποιοδήποτε είδους και οποιαδήποτε αλλαγή μπορούσε με τα χρόνια να εμφανιστεί στο φυσικό μας πλούτο μπορεί να έχει effects τα οποία δεν μπορούμε να ξέρουμε. Σίγουρα προς το χειρότερο. Δεν μου λέτε κάτι. Μίλησα προηγουμένως για ευαισθησίες και μίλησα για κόσμο ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό σας, είτε αυτό ακούει στο όνομα εθελοντισμός, είτε τα μέλη του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας Αρχέλων. Ωστόσο, παρατηρώ ότι έχετε και κάποια παράπονα και έχει να κάνει με τη συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων, είτε μας των απλών κοινών θνητών έτσι, που βρισκόμαστε στις παραλίες, αλλά έχει να κάνει και με το κομμάτι των επιχειρηματιών που πολλές φορές έχουμε δει τι συμβαίνει στις παραλίες και νομίζω ιδιαίτερα την περίοδο της οτοκίας της καρέτα-καρέτα δεν συμπεριφερόμαστε σε επίπεδο Κρήτης με τον πιο σωστό τρόπο, σωστά? Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι επιχειρηματίες γνωρίζουν από την κτηματική ότι η απλή χρήση του αγελού είναι αυτό που θα πρέπει να τηρούν. Μέσω της κοινή υπουργική απόφαση του 2017 λέει ξεκάθαρα κάποια διαχειριστικά μέτρα τα οποία πρέπει να τηρούνται έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος στην παραλία για την οτοκία της θαλάσσιας χελώνας, δηλαδή την απομάκρυνση των επίπλων θαλάσσης, το μη πλήσιμο αυτών πάνω στην παραλία για να μην καταστραφούν πιθανόν φωλιές που βρίσκονται κοντά, τη μη χρήση βαρεών οχημάτων για τον καθαρισμό παραλίων την περίοδο της οτοκίας και την περίοδο της εκόλαψης. Πέρσι είχαμε ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό συμμόρφωσης, της τάξης του 68%. Φέτος ελπιστούμε και πρέπει να είναι μεγαλύτερο.
Περιγράψτε μου λίγο, σας παρακαλώ, τα συναισθήματα που νιώθετε και εσείς, αλλά και ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό σας, κατά τις δραστηριότητες που κάνετε, προστατεύοντας τη θαλάσσια χελώνα, πρώτον. Και δεύτερον, θέλω λίγο να μιλήσουμε και για το κομμάτι της δράσης σας, που νομίζω δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια της Κρήτης, αλλά έχετε βρεθεί και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές ανά την Ελλάδα. Ακριβώς. Θα σας ξεκινήσω αντίθετα λοιπόν. Ναι, ο Αρχέλων δεν είναι από το 90, ο Αρχέλων είναι από το 1983, όταν δημιουργήθηκε. Η πρώτη περιοχή η οποία συνεχίζει ακόμα και τώρα είναι η περιοχή της Ζακύνθου, η μεγαλύτερη περιοχή οτοκίας στην Ελλάδα και στην Μεσόγειο, μετά στην Πελοπόννησο αλλά και στην Κρήτη. Αυτές είναι οι τρεις μεγάλες περιοχές που ο Αρχέλων κάθε χρόνο διατηρεί προγράμματα πεδίου. Δηλαδή από αρχές Μαΐου μέχρι μέσα Οκτωβρίου ο Αρχέλων βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές για να προστατεύσει τις φωλιές. Τώρα να σας περιγράψω πώς νιώθεις κάθε μέρα να περπατάς στην παραλία και να προστατεύεις τις φωλιές. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια δουλειά σαν στρατός. Τώρα για να περιγράψω για άτομα που δεν ξέρουν ακριβώς, είναι σαν στρατός. Πρέπει να τηρείται αυστηρό πρόγραμμα. Κάθε πρωί οι εθελοντές και οι ερευνητές του Αρχέλων τηρούν ακριβώς το πρόγραμμά τους, ξυπνάνε τις πάρα πάρα πολύ πρωί και με το πρώτο φως του ήλιου βρίσκονται στις παραλίες για να ξεκινήσουν να ψάχνουν για τα ίχνη της θαλάσσιας χελώνας, τα οποία θα οδηγήσουν σε μια πιθανή φωλιά. Άπαξ και βρεθεί η φωλιά, λαμβάνονται συγκεκριμένες επιστημονικές μελέτες, τέλος πάντων, που γίνονται σε κάθε φωλιά, και εάν υπάρχει κίνδυνος αυτή η φωλιά να χαθεί από το κύμα, τότε γίνεται μεταφορά από συγκεκριμένα άτομα, από εκπαιδευμένους ερευνητές, στο πίσω μέρος της παραλίας. Και μόνο για αυτό το λόγο μπορεί να μεταφερθεί μια φωλιά. Η αλήθεια είναι δεν το βλέπεις αυτό το πράγμα όταν είσαι στην παραλία, και πολλές φορές η κούραση και ο αέρας και η αϊπνία ορισμένες φορές δεν σε κάνει να νιώθεις εκείνη την ώρα περήφανος. Όμως όταν βλέπεις την πρώτη σου φωλιά, όταν σκάβεις και βρίσκεις το πρώτο αυγό και αρχίζεις και παίρνεις τις πρώτες μετρήσεις, τότε είναι που καταλαβαίνεις. Αλλά εκεί που καταλαβαίνεις απόλυτα πώς ο κόσμος σε αγκαλιάζει και τι είναι αυτό που κάνεις, είναι όταν έρχεσαι σε επαφή με αυτόν. Είτε στον ενημερωτικό σταθμό, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στα Μάταλα, στον κόλπο της Μεσαράς, που είναι τα άλλα δύο προγράμματα του Αρχέλων στην Κρήτη. Είτε σε ξενοδοχεία, που κάποιες φορές ο Αρχέλων κάνει κάποιες παρουσιάσεις για ενημέρωση των επισκεπτών της Κρήτης. Εκεί πέρα βλέπεις ότι ο κόσμος γνωρίζει, αρκετός τέλος πάντων, όταν δεν γνωρίζει κιόλας, τότε βλέπεις στα μάτια του το ενδιαφέρον και εκεί καταλαβαίνεις, και εκεί καταλαβαίνεις και εσύ ο ίδιος ότι τι έχεις μάθει. Μιλώντας για τους θελοντές που έρχονται κάθε χρόνο στον Αρχέλων και παίρνουν μέρος στα προγράμματα πεδίου, εκεί καταλαβαίνουν τι έχουν μάθει και εκεί καταλαβαίνουν ότι πώς ουσιαστικά έχουν γίνει μέρος, έχουν γίνει κομμάτι σε αυτές τις αλυσίδες προστασίας και ελέγχου ουσιαστικά monitor των φωλιών και αυτού του είδους. Κύριε Παξινέ, πείτε μου κάτι, ποιες είναι έτσι οι πιο σοβαρές καταγγελίες που έχετε δεχθεί με αντικείμενο βεβαίως στη θαλάσσια χελώνα? Σας υπενθυμίζω ότι και στην Ελούντα αλλά και σε άλλες περιοχές έχουν υπάρξει κατά καιρούς καταγγελίες για την πολύ άσχημη βάναυση συμπεριφορά απέναντι στην καρέτα-καρέτα, είτε αυτό έχει να κάνει με δίχτυα, είτε έχει να κάνει με πλαστικά, είτε έχει να κάνει με χτυπήματα από ψαράδες. Μιλήστε μου λίγο, γιατί έχει τη σημασία του και αυτό, να στείλουμε ένα διαφορετικό μήνυμα. Βέβαια. Αρχικά να πούμε ότι οι ψαράδες, οι αλείς, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά γενικά και στην Ελλάδα, είναι κάπως ένα παρεξηγημένο, θα έλεγα, ένας παρεξηγημένος τομέας. Πολλές φορές για τα λάθη και για τις βάναυσες συμπεριφορές, όπως είπατε, ενός, κατηγορούνται οι πολλοί. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα τελευταία χρόνια οι αλείς, το πλήθος τέλος πάντων των αλλιέων, είναι με το μέρος μας, μας βοηθάει και είναι και οι ίδιοι πιο ευαισθητοποιημένοι.
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έχουμε βρει και δεν βρίσκουμε σε περιοχές χελώνες με χτυπήματα στο κεφάλι, με χτυπήματα στο καβούκι, τα οποία γίνονται είτε με σφυρί, είτε με τσεκούρι, είτε με κάποιο αμβλί, τέλος πάντων, αντικείμενο. Αυτό, σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς καλούμαστε να πάρουμε τα ηνία. Δεν έχει τύχει να βρούμε κάποιον άνθρωπο, κάποιον που το έχει κάνει αυτό το πράγμα, αλλά έχουμε σίγουρα δει αυτό που έχει αφήσει πίσω του. Συγκεκριμένα ο Wallace βρέθηκε πριν ένα χρόνο, όπως σας είπα, στα θαλάσσαρνα, με χτύπημα στο κεφάλι και στο καβούκι του. Μάλιστα. Δεν μου λέτε και κάτι τελευταίο, έχουμε έτσι αριθμό στοιχεία για να δούμε το μέγεθος της ύπαρξης της θαλάσσιας γελώνας στις ακτές της Κρήτης? Εννοείται μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής στην Κρήτη έχουμε πάνω από 100 φωλιές, στο σύνολο όμως, γύρω στις 120 σε όλη την Κρήτη αυτή τη στιγμή. Είναι μια καλή περίοδος ότοκής, είναι μια καλή χρονιά, αλλά δεν ξεχνάμε ότι τα τελευταία 15 χρόνια έχει παρατηρηθεί συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο μείωση της τάξης του 47,5% στη φωλιοποίηση της θαλάσσιας χελώνας, και στα Χανιά της τάξης του 40%. Φαντάζομαι ότι έχετε εντοπίσει τουλάχιστον αυτά τα σημεία και σπεύδετε πρώτοι πριν κάποιοι έτσι φροντίσουν για το αντίθετο. Εννοώ ότι μπορεί να μην συμπεριφερθούν κάποιοι σωστά, όπως τα λέγαμε και προηγουμένως. Ωστόσο, φαντάζομαι εσείς έχετε εντοπίσει εκείνα τα σημεία, εκεί όπου υπάρχει μια αγκαλιά για την καρέτα-καρέτα, και βρίσκεστε εκεί έτσι ώστε να τη βοηθήσετε. Γιατί αυτό δείχνουν και τα στοιχεία, δείχνει η εικόνα, δείχνει οι φωτογραφίες από κάθε σας δράση. Αυτό ισχύει αυτό. Είναι τρεις οι περιοχές, το κόλπος Ρεθύμνου, κόλπος Χανίων και κόλπος Μεσεράς, που γίνεται από το 1990. Αυτές είναι οι κύριες παραλίες οτοκίας της Καρέτα-Καρέτα, και σε αυτές τις περιοχές κάθε χρόνο είμαστε για να τις προστατεύσουμε. Και όταν λέμε τις προστατεύουμε, εννοούμε όλο το μήκος της παραλίας. Δηλαδή, στον κόλπο Ρεθύμνου και τα 13 χιλιόμετρα και τα 14 χιλιόμετρα στα Χανιά και τα 8 χιλιόμετρα στη Μεσαρά. Λοιπόν, ήταν ο Οδυσσέας Παξινός, υπεύθυνος προγραμμάτων στην Κρήτη για το Αρχαίλων. Κύριε Παξινέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας όποτε μας ζητηθεί, και βεβαίως και εθελοντικά να βοηθήσουμε και αναδεικνύοντας βεβαίως τις δράσεις για να προστατεύσουμε το φυσικό μας περιβάλλον, που νομίζω είναι υποχρέωσή μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,